ακούσαμε, αγαπητοί μου, το Λόγο του Θεού από το κατά Λουκάν Ιερό Ευαγγέλιο, θα είναι το ανάγνωσμά μας, από το 15ο κεφάλαιο και από τα εδάφια 17 έως το 32, στη σελίδα 921 στις γραφές με παραπομπές. Σελίδα 921. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, γιώτα έψιλο και εδάφιο 17. Αδελφός. Αυτό είναι το θέμα των σκέψεων μας με βάση το Λόγο του Θεού. Ο σκληρός αδελφός. Αγαπητοί μου, στην παραβολή του Ασώτου, όπως την ονομάζουμε, που περιέχεται στο 15ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, τρία είναι τα πρόσωπα που προβάλλονται. Οι ήρωες, ας πούμε, της δραματικής αυτής ιστορίας. Τρία πρόσωπα ελκύουν την προσοχή μας. Ο πατέρας, ο νεότερος Υιός και ο πρεσβύτερος Υιός. Συνήθως ασχολούμεθα με τα δύο πρώτα πρόσωπα. Με τον Άσωτο, όπως τον ονομάζουμε, που έξαλλος φεύγει από το πατρικό σπίτι και ξαναγυρίζει κουρελιασμένος και εξουθενωμένος. Αυτό είναι το πρώτο πρόσωπο. Ασχολούμεθα με το δεύτερο πρόσωπο, με τον πατέρα. Με τον πατέρα που γεμάτος αγάπη και υπομονή περιμένει με ανοιχτή αγκάλι πότε θα γυρίσει ο άσωτος Υιός. Πολύ λίγο μας απασχολεί το τρίτο πρόσωπο, ο πρεσβύτερος Υιός της παραβολής. Και όμως η υπέροχη εικόνα της παραβολής δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς το τρίτο αυτό πρόσωπο. Σε έναν ζωγραφικό πίνακα δεν είναι μόνο τα ζωηρά χρώματα που του δίνουν την αξία του, είναι και οι σκιές. Έτσι, σε τούτον τον αριστουργηματικό πίνακα, στη σκιά, έναν πίνακα τον οποίο μας εζωγράφησε και μας παρέδωκε ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν, λέγω, τον πίνακα, στη σκιά, βρίσκεται ο πρεσβύτερος αδελφός. Αυτόν θα σας προσκαλέσω να προσέξουμε ιδιαίτερα με συντομία αυτή την ώρα. Αντιπροσωπεύει μια πολυπληθή κατηγορία ανθρώπων. Οι εκκλησίες είναι γεμάτες από αυτόν τον τύπο του σκληρού αδελφού. Γιατί είναι πράγματι, όπως θα δούμε, σκληρός αδελφός. Ας δούμε όμως πώς μας τον παρουσιάζει ο ίδιος ο Κύριος. Πρώτον, οι σχέσεις του με τον πατέρα είναι εξωτερικές μονάχα. Δεν έχει εσωτερική επαφή. Είναι αλήθεια ότι δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το σπίτι. Προσφέρει υπηρεσία στο αρχοντικό του πατέρα. Αλλά η καρδιά του δεν είναι αφιερωμένη, δεν είναι αφοσιωμένη και δεν είναι αφομοιωμένη με τον πατέρα. Είναι σωματικά πολύ κοντά. Πνευματικά όμως βρίσκεται πολύ μακριά. Ίσως πιο μακριά και από τον νεότερο Υιό που έφυγε σε χώρα μακρινή. Δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το πατρικό σπίτι, αλλά είχε απομακρυνθεί από την καρδιά και τα αισθήματα του πατέρα. Κάτω από την ίδια στέγη ζούσε, αλλά πόσο ξένος είναι προς το πνεύμα που διακατέχει τον πατέρα του. Δεύτερον, είναι ατομιστής, εγωκεντρικός. Σαν να ευχαριστεί το Θεό, γιατί δεν είναι άσωτος όπως ο νεότερος αδελφός του. Ακριβώς όπως ο Φαρισαίος ευχαριστούσε τον Θεό, γιατί δεν ήταν όπως εκείνος ο τελώνης. Συγχαίρει τον εαυτό του και αυτοκαμαρώνεται. Το προδίδει αυτό ο τρόπος με τον οποίο μιλάει προς τον πατέρα.
τόσα χρόνια σε δουλεύω, τόσα χρόνια σε δουλεύω, λέει στον πατέρα. Έχω λοιπόν δικαιώματα. Απαιτώ να μου τα αναγνωρίσεις, αυτά τα δικαιώματα που έχω. Εντολή σου δεν παρέμει, φωνάζει. Είδατε με πόση αυταρέσκεια. Ζητεί τα δικαιώματά του και διεκδικεί για τον εαυτό του μια τέλεια δικαιοσύνη. Εντολή σου δεν παρέμει. Πόσο βέβαιος ήταν για τον εαυτό του. Κατά την αντίληψή του ήταν δίκαιος και άμεμπτος. Δεν υποψιάζεται αυτός ο σκληρός αδελφός ότι ο Άγιος Θεός βλέπει πιο βαθιά από ότι βλέπει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Και αν ο Κύριος παρατηρήσει ανομίας, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του. Όπως κάθε εγωκεντρικός άνθρωπος, κατά κάποιο τρόπο είναι ο παδός της αστρονομίας του Πτολεμαίου, που τοποθετεί τη γη στο κέντρο του σύμπαντος. Αυτή ήταν η αστρονομία του Πτολεμαίου. Μόνο που στη θέση της γης ο εγωκεντρικός άνθρωπος θέτει τον εαυτό του. Αυτός είναι το κέντρο και γύρω από αυτόν περιστρέφεται ολόκληρο το σύμπαν, ή πρέπει να περιστρέφεται ολόκληρο το σύμπαν. Είναι σκληρός και τραχής. Καμιά συμπάθεια στην καρδιά του. Κανένα χαμόγελο δεν φωτίζει το πρόσωπό του. Πού ήταν όταν έφευγε ο νεότερος αδελφός του? Γιατί δεν έτρεξε να τον σταματήσει σαν μεγαλύτερος αδελφός? Τι επιρροή είχε ασκήσει αυτός ο ενάρετος άνθρωπος? Τι επιρροή είχε ασκήσει στον νεότερο αδελφό του? Μήπως με την υπεροψία του, μήπως με όλη τη φαρισαϊκή διαγωγή του, συνετέλεσε ώστε ο αδελφός του να φύγει από το πατρικό σπίτι? Να, ένα ερώτημα που πρέπει να απασχολήσει τον κάθε ένα που βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και σκέπτεται εκείνον ο οποίος απομακρύνθηκε από την Εκκλησία. Πού ήταν αυτός ο πρεσβύτερος Υιός όταν ο πατέρας με σπαραγμένη την καρδιά είδε τον νεότερο γιο του να φεύγει? Μήπως ο σκληρός αυτός αδελφός ευχαριστήθηκε που τον είδε να εγκαταλείπει το σπίτι? Και πού ήταν όταν ο πατέρας περίμενε με λαφτάρα και με ανοιχτή αγκαλιά την επιστροφή του ασώτου? Και τώρα ο άσωτος έχει γυρίσει, όχι μόνο δεν νιώθει χαρά γιατί ο χαμένος βρέθηκε και ο νεκρός αναστήθηκε όπως είπε ο πατέρας, αλλά στενοχωριέται και δυσφορεί. Τα θετικά στοιχεία φυσικά υπήρχαν στον χαρακτήρα του, υπήρχαν στον πρεσβύτερο αυτό, και δεν παραλείπει ο Κύριος μας να τα υπογραμμίσει αυτά τα θετικά στοιχεία. Ήταν εργατικός και τίμιος, τακτικός στη δουλειά του. Φαίνεται ότι δεν παρέλειπε κανένα από τα τυπικά καθήκοντά του. Τι του έλειπε λοιπόν? Α, εκείνο που του έλειπε είναι η αγάπη. Ούτε προς τον πατέρα του είχε αγάπη, ούτε προς τον αδελφό του. Και φυσικά αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Είναι αλληλένδετα. Όταν αγαπάς τον Θεό, αγαπάς και τον αδελφό σου. Ώστις αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εάν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, λέγει ο Ιωάννης στην επιστολή του, ο μαθητής της αγάπης, εάν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις? Ψέματα λες. Απατάς και απατάς. Όταν λες ότι αγαπάς το Θεό, την ώρα που δεν δείχνεις αγάπη προς τον αδελφό σου που είναι δίπλα σου. Όταν λείπει η αγάπη, όλες οι άλλες αρετές και όλα τα χαρίσματα καταντούν στο μηδέν. Εάν τα γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων λαλώ αγάπην δεν μιέχω, έγινα χαλκός ηχών και κύμβαλων αλανάζων. Μηδέν, καταλήγουν στο μηδέν. Χωρίς αγάπη, ο σκληρός αδελφός
είχε κλείσει την καρδιά του. Η αρετή του καταντούσε μια ατομιστική και εγωιστική αρετή. Ένας μικροαστός, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσουμε την σύγχρονη γλώσσα της κοινωνιολογίας. Ένας μικροαστός που θεοποιεί τον εαυτό του, την περιουσία του, τα υπάρχοντά του, τα κληρονομικά του. Αυτός είναι. Και ήταν αχάριστος. Αχάριστος απέναντι στον πατέρα του. Και η αχαριστία και η αγνωμοσύνη στεγνώνουν τη ζωή του ανθρώπου. Τι είναι εκείνο που μαραζώνει ψυχικά τον άνθρωπο? Τον μαραζώνει και τον στεγνώνει η έλλειψη ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας προς το Θεό. Η έλλειψη ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης για όσα απολαμβάνει. Η έλλειψη εκτιμήσεως από εκείνα που οι γύρω του του προσφέρουν, είτε στην οικογένειά του, είτε στην κοινωνία, είτε στη δουλειά του. Αυτός ο πρεσβύτερος γιος δεν είχε εκτιμήσει τα προνόμια που απολάμβανε στο αρχοντικό του πατέρα. Τα είχε όλα στη διάθεσή του. Αλλά πάντα θεωρούσε τον εαυτό του αδικημένο. Πάντα γκρίνιαζε και πάντα ήταν ανικανοποίητος. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν ικανοποιείται με εκείνα τα οποία έχει, πάντοτε θα είναι ανικανοποίητος με όσα και αν αποκτήσει. Και όχι μόνο τα υλικά. Ο ανικανοποίητος άνθρωπος, δώσ' του, πάντα ανικανοποίητος θα είναι. Διότι μέσα του είναι το σκουλίκι, μέσα του είναι το κενό που δεν χωρίζει. Όσα και αν έχει, ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Έχει το κόμπλεξ του ανθρώπου που ποτέ δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος, γιατί δεν εκτιμά και δεν αναγνωρίζει. Η αγάπη του πατέρα με όλη την αυθονία της τον περιέβαλε, αλλά δεν αναγνωρίζει τίποτε. Όλα τα είχε. Όλα ήταν δικά του. Με τι γκρινιάρικο παράπονο όμως λέει στον πατέρα: «Ουδε ρήφιον έδωκας εις εμέ». Παιδί μου, του λέει ο πατέρας, δικά σου είναι όλα. Πώς τολμάς να διατυπώσεις ένα τέτοιο παράπονο? Εκεί όμως που φανερώνει όλη την εσωτερική γύμνα και σκληρότητά του ο πρεσβύτερος γιος, είναι η συμπεριφορά του προς τον αδελφό του. Ούτε μια φορά στα χείλη του δεν αναφέρεται η λέξη αδελφός. Λέει ο πατέρας, ο αδελφός σου ήλθε. Και πρέπει να χαρούμε, πρέπει να εφρανθούμε. Νεκρός ήταν, αναστήθηκε, χαμένος ήταν, βρέθηκε ο αδελφός σου. Και εκείνος είναι σαν να λέει με την απάντησή του, ο αδελφός μου, δεν έχω αδελφό. Δεν τον αναγνωρίζω για αδελφό μου. Ο υιός σου αυτός, ο υιός σου ούτως, λέει στον πατέρα, με μια περιφρονητική έκφραση για τον αδελφό του. Όχι μονάχα δεν συγκινείται από την επιστροφή του αδελφού του, αλλά σαν να είχε στενοχωρηθεί. Και ούτε για χάρη του πατέρα του, που τόσο πονούσε και λαχταρούσε για τον νεότερο γιο, δεν έδειξε καμιά συμπάθεια. Παγερή αδιαφορία και περιφρόνηση. Και θα λέγαμε και ένα στοιχείο ζήλιας. Στην ουσία λοιπόν ο πρεσβύτερος αυτός υιός, ο σκληρός αδελφός, ήταν πιο μακριά από τον πατέρα από ότι ήταν ο νεότερος υιός που αυτοεξορίστηκε. Μόνο η διαφορά μεταξύ των δυο ήταν ότι αυτός ο πρεσβύτερος δεν αντιλαμβάνεται την κατάστασή του, και μόνο που δεν παρουσίαζε τα εξωτερικά στοιχεία της κατάντιας που είχε ο νεότερος, για να πιεστεί, για να αναγκαστεί, να συνέλθει και να επιστρέψει. Είναι ο άνθρωπος που λέει δεν έχω ανάγκη από τίποτε. Σε αυτόν ο Κύριος λέει δεν γνωρίζεις ότι είσαι ταλέπορος και φτωχός και γυμνός και ελεηνός. Δεν έφυγες ποτέ από το σπίτι.
αλλά και ποτέ σου δεν ήσουν μέσα στο πνεύμα και στην ατμόσφαιρα του σπιτιού του Θεού. Δεν έφυγες ποτέ, αλλά και δεν ήσουν ποτέ μέσα στο πνεύμα. Είναι άραγε, αγαπητοί μου, γιατί για ποιο σκοπό αναπτύσσουμε και για ποιο σκοπό μας τα έδωσε αυτά ο Κύριος μας. Αυτήν την εικόνα της παραβολής του ασώτου με τούτον τον πρεσβύτερο ιό, τον σκληρό αδελφό στη σκιά, για κάποιο σκοπό. Είναι άρα για ανάμεσά μας κάποιος που να μοιάζει με τον πρεσβύτερο αυτό ιό της παραβολής. Ο καρδιογνώστης Κύριος γνωρίζει. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος που να είναι 100% όμοιος με τον σκληρό αδελφό της παραβολής, είναι πιθανό ότι μέσα στον καθένα μας μπορεί να υπάρχει κρυμμένος ένας τέτοιος σε κάποιο ποσοστό, όχι ολόκληρος, αλλά σε κάποιο ποσοστό να υπάρχει μέσα μας ένας πρεσβύτερος Υιός, ένας σκληρός αδελφός. Όταν έχουμε σκληρή καρδιά, όταν έχουμε σκληρότητα συμπεριφοράς, δεν ταυτιζόμαστε με τον πρεσβύτερο Υιό, τον σκληρό αδελφό. Όταν ψάχνουμε να βρούμε το ξυλάριο που είναι στον τυχόν στον οφθαλμό του αδελφού μας, όχι για να τον βοηθήσουμε αλλά για να τον επικρίνουμε και να τον καταδικάσουμε, δεν μοιάζουμε με τον πρεσβύτερο αδελφό? Όταν δεν νιώθουμε καμιά ευθύνη για τον αδελφό μας, τι παράδειγμα του εδώσαμε? Τον ελκύσαμε πιο κοντά στο Χριστό ή τον απομακρύναμε με την συμπεριφορά μας? Οφείλετε εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων και έτσι να εκπληρώσετε τον νόμο του Χριστού. Το έκαναμε αυτό? Το έκαναμε αυτό που είναι ο νόμος του Χριστού προς τον αδύνατο αδελφό μας που έχει την τάση να φύγει? Όταν δεν είμαστε έτοιμοι να χαρούμε με εκείνον που χαίρεται και να κλάψουμε με εκείνον που κλαίει, όταν δεν έχουμε πόνο για τον πεσμένο αδελφό μας και έχουμε μόνο επίκριση, όταν δεν έχουμε λαχτάρα να τον δούμε στην αγκάλι του Χριστού, δεν μοιάζουμε με τον σκληρό αδελφό της παραβολής? Πόσο συμμεριζόμαστε τη χαρά του ουρανού για μια ψυχή που μετανοεί και επιστρέφει? Πόσο εργαζόμαστε για μια τέτοια επιστροφή? Πόσο προσευχόμαστε για μια τέτοια επιστροφή? Πολύ στεγνή και αρνητική η προσωπικότητα του πρεσβυτέρου Υιού. Μην τον ζηλεύετε. Είναι δυστυχισμένος ο καημένος αυτός. Μέσα στο σπίτι κοιτάξτε πόσο δυστυχισμένος είναι. Μέσα στο σπίτι το πατερκό που είναι φωταγωγημένο, ακούει τη μουσική, χαρά, ευφροσύνη. Αυτός όμως στέκει απ' έξω κλεισμένος στον εαυτό του. Κλεισμένος στον εαυτό του. Προσέξτε όμως και τη στάση του πατέρα, που βγαίνει έξω και τον παρακαλεί. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θεού, όπως μας τον σκιαγράφησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αγκαλιάζει τον άστοτο που επιστρέφει. Επιστρέφει μετανοημένος και συντετριμμένος. Και προσκαλεί και παρακαλεί τον πρεσβύτερο Υιό του, τον τυπικό και αυτοδικαιούμενο Φαρισαίο. Έχει στην καρδιά του θέση και για τον έναν και για τον άλλον. Περιμένει τον έναν, παρακαλεί τον άλλον που έχει σκληρύνει την καρδιά του. Αυτή είναι η απέραντη αγάπη και συγκατάβαση του Θεού. Όπως λέγει ο Παύλος, ως εάν ο Θεός σας παρακάλει δίμον. Και βγαίνει έξω ο πατέρας και βρίσκει στη γωνιά τον πρεσβύτερο Υιό και τον παρακαλεί. Παιδί μου, έλα μέσα. Ελάτε. Απευθύνει σε όλους μας. Συμφιλιωθείτε. Απολαύσετε αυτήν την αγάπη που δεν έχει όρια. Γεννήστε από αυτή την αγάπη. Ευτυχίστε με αυτήν την αγάπη. Κι όσο δεν δέχεστε μια τέτοια αγάπη, τόσο στεγνώνει η προσωπικότητά σας
και κλείνεστε στον εαυτό σας δυστυχία. Είδε ο Θεός τις σκέψεις αυτές να τις δουλέψει μέσα μας και να μας κάνει να βγάλουμε από μέσα μας οποιοδήποτε απομεινάρι του σκληρού αδελφού. Αμήν.